Δυστυχώς έχει ξεκινήσει πλέον και ο ιός της ευλογιάς. Είδαμε ότι στη Δωρίδα Ναυπακτίας, στον Εύρο, στην Καλαμάτα, στις Σέρες, στη Μαγνησία, δυστυχώς και στον ομό Κορινθίας, στη Στυμφαλία. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε σε μια εκτροφή με 150 περίπου ζώα ο ιός της ευλογιάς. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε, ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. Ορίσαμε, όπως επιβάλλεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, τις δύο ζώνες των 3 και των 10 χιλιόμετρων. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και τις ζώνες. Ναι, βεβαίως. Οι ζώνες των 3 χιλιόμετρων είναι η Στυμφαλία, η Κυλίνη, η Καλιάνη. Των 10 χιλιόμετρων είναι η Λάφκα, η Καστανιά, το Καρτέρι, το Κεφαλάρι, το Ψάρι, ο Ασπρόκαμπος, Αηδόνια, Γαλατάς και πιάνει και δύο περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών, το Πλατάνι και τη Σκοτεινή. Την ίδια στιγμή όλοι οι κτηνίατροι της περιφέρειας Πελοποννήσου ήρθαν στο σημείο, γιατί να ξέρετε ότι πέρα από τους κτηνίατρους του νομού Κορινθίας χρησιμοποιούμε από την πρώτη μέρα στο πεδίο και όλους τους κτηνίατρους που έχουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλους τους δομούς για να μας συνδράμουμε. Όπως επίσης όταν είχαμε την Πανόλη στη Μεγάλη Έξαρση ήρθαν και μας βοηθήσανε από όλους τους δομούς Πελοποννήσου ιδιώτες κτηνίατροι και μάλιστα θα ήθελα δημοσίως να τους ευχαριστήσω. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνουν. Όπως επίσης και τους κτηνιάτρους μας του ΙΔΑΟ που νυχθημερών οι άνθρωποι, επειδή είναι και λίγοι, ήταν στο πεδίο και παίρνουν συνέχεια δείγματα. Απαγορεύεται ο σφαγιασμός εγωπροβάτων καθώς και η μετακίνηση. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, καλά κάνετε και με ρωτάτε, είχαμε τηλεδιάσκεψη με όλους τους φορείς, με τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Υφυπουργό, τον κύριο Κέλλα, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο, τους παράγοντες της κτηνιατρικής του Υπουργείου, τον προϊστάμενο τον Αλεξανδρόπουλο, τον κύριο Αλεξανδρόπουλο. Ήταν όλοι οι περιφερειάρχες των περιφερειών, όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, καθώς και άλλοι φορείς που είναι που ασχολούνται με το θέμα. Η σύσκεψη που κάναμε τελικά βγήκε απόφαση από τον Υπουργό ότι για 10 μέρες κλείνουν όλα τα σφαγεία σε όλη την επικράτεια μέχρι να δούμε την εξέλιξη του ιού και μετά πάλι θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινήσεις μας. Υπάρχει πιθανότητα, όπως λέει το ρεπορτάζ, να δοθεί παράταση σε αυτό? Αυτό δεν το ξέρουμε, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας και σας λέω γιατί, επειδή είχα λάβει μέρος στη σύσκεψη, αυτό που λέμε τώρα είναι του καφενείου. Εάν δεν τελειώσει το δεκαήμερο για να ξαναγίνει σύσκεψη και να αποφασίσει πλέον και ο Υπουργός και όλοι οι φορείς την μετέπειτα πορεία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Με εντολή του Περιφερειάρχη στείλαμε χαρτί προς την διεύθυνση το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε η ΠΕ Κορινθίας να κηρυχτεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, έτσι λέγεται, και μάλιστα σας έχω και ένα, γιατί είναι πολύ πρόσφατο, και ένα χθες το βράδυ, μετά από το έγγραφο του Περιφερειάρχη μας του Δημήτρη του Πτωχού, μας απάντησε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ότι κηρύσσει όλη την ΠΕ Κορινθίας για 6 μήνες σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό, κύριε Κομινάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι η γραφειοκρατία του κράτους και της περιφέρειας είναι μεγάλη, οπότε με αυτή την εγκατάσταση ειδικής κινητοποίησης μπορούμε πολύ πιο εύκολα να γίνουν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους κτηνιάτρους για το έργο τους στο πεδίο. Αυτό έγινε ως εξέλιξη το βράδυ της Τρίτης. Έγινε χθες το απόγευμα, ναι. Η απάντηση, η απόφαση που έβγαλε ο Γενικός Γραμματέας ήταν χθες. Και είμαστε μάλιστα και πολύ χαρούμενοι γιατί έγινε πολύ άμεσα μετά το έγγραφο του Περιφερειάρχη μας. Να ξέρετε, οι διαδικασίες και της περιφέρειας αλλά και όλου του δημόσιου τομέα, από το πιο ασήμαντο, δηλαδή από το να πάρουν οι κτηνίατροι να κάνουν ενέσιμα ενέσεις φερυπίνης, σύμπλες, ή να πάρουμε απολυματικά ή ό,τι άλλο χρειαστούν, είναι διαδικασίες, ξέρετε, που πρέπει, είναι χρονοβόρες. Πρέπει να γίνουν, καταλαβαίνετε πώς γίνεται η διαδικασία αυτή. Βεβαίως, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ενώ αυτές, μπράβο, έτσι απλοποιούνται οι καταστάσεις όλες
και μπορούμε εύκολα να βοηθήσουμε τους κτηνίατρους μας. Συγγνώμη κύριε Κομινάκη, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι ότι όπως είπαν όλοι, έτσι και ευλογιά δεν είναι ανθρωπονόσος. Δηλαδή δεν κολλάει στον άνθρωπο. Οπότε να μην φοβούνται οι συμπολίτες μας, δεν υπάρχει κανένα θέμα ο ιός αυτός να μεταφερθεί στον άνθρωπο. Να ξέρετε ότι οι κτηνίατροι αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή απάνω έχουν φέρει 3 κύκλους, έτσι το λέμε. Δηλαδή έχουν περάσει 6 φορές από όλες τις εκτροφές που υπάρχουν και παίρνουν δείγματα έτσι ώστε συνέχεια να γίνονται εξετάσεις για να είμαστε σίγουροι για τον ιό. Η μονάδα εκτροφής εγωπροβάτων στην οποία σημειώθηκε το κρούσμα της ευλογιάς ήταν μόνο μία στην ορεινή Στυμφαλία? Ήταν μόνο μία στη Στυμφαλία, ναι, ήταν μόνο μία. Πόσα ζώα θανατώθηκαν? Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 150-170, δεν θυμάμαι και ακριβώς, κάπου εκεί ήταν. Τα οποία μεταφέρθηκαν? Τα οποία δεν έγινε υγειονομική ταφή, όπως σε άλλες περιοχές, γιατί γενικά, να ξέρετε, σε αυτή την περιοχή περνάνε πάρα πολλές πηγές. Για προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε δεν έγινε υγειονομική ταφή, αλλά έχουμε κάνει σύμβαση Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Τρίπολη, με μια καύση, με ένα εργοστάσιο καύσης. Ναι. Οπότε έρχεται ειδικό όχημα από την εταιρεία, παίρνει τα ζώα και γίνεται καύση στο ελόγω εργοστάσιο. Οι ανατιμήσεις που θα προκύψουν από την εισαγωγή του προϊόντος σας προβληματίζουν? Όταν ένας τομέας έχει πρόβλημα, είναι όλα αλυσίδα, έχουν και οι υπόλοιποι τομείς του εμπορίου πρόβλημα. Πραγματικά έχουν σοβαρό πρόβλημα και φοβούνται όλοι οι επιχειρηματίες όλων των τομέων. Στους κρεοπόλες εστιάζω. Να μην σας πω, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, να ξέρετε το πρόβλημα είναι και στο κράτος, έτσι. Αφορά όλη την Ελλάδα, να ξέρετε. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα πάμε στο εισαγόμενο κρέας σε μεγάλες ποσότητες. Πρέπει όλα τα προβλήματα, να ξέρετε, και για μας αυτό είναι και το που μας λέει συνέχεια ο Περιφερειάρχης. Πρέπει όλοι να αποκτήσουμε περιφερειακή και κρατική συνείδηση. Όταν ένας τόπος, έστω και μικρός, έχει ένα θέμα, αυτό το πρόβλημα μεταβαίνει και σε όλη την περιφέρεια. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τελειώσει γρήγορα ο ιός. Τα μέτρα είναι όσο πιο αυστηρά γίνεται. Για να μην φτάσουμε στη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.